Πάμε τώρα στο νησί της Χίου. Ο Βασίλειος Βοξάκης, καθηγητής θεολογίας στο γυμνάσιο Κάμπου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ο Άγιος Νεκτάριος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το νησί της Χίου, που πολλοί κόσμος ίσως να αγνοεί, να μην γνωρίζει τόσο, γιατί ξέρετε, εστιάζουμε στην Αίγινα, εστιάζουμε στην Αθήνα, εστιάζουμε σε άλλες στιγμές του Αγίου. Ο Άγιος της εποχής μας, λοιπόν, με τα πάρα πολλά μηνύματα όμως, έχει και ιδιαίτερες σχέσεις και με το νησί της Χίου, έτσι δεν είναι? Ναι, πράγματι, όπως το είπατε, ο Άγιος Νεκτάριος έχει άμεση σχέση με το νησί της Χίου. Δεν είναι ακόμα βέβαιο, χρήζει ακόμα αρκετή έρευνα, αλλά λέγεται ότι η οικογένεια του Αγίου Νεκταρίου, η οικογένεια Κεφαλά, όπως ήταν το επίθετο του Αγίου Νεκταρίου, έχει ρίζες από τη Χίο. Φυσικά είναι ιστορικά διαπιστωμένο ότι έζησε στο νησί μας, αλλά υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες ότι η ίδια η οικογένεια Κεφαλά, η οικογένεια του Αγίου Νεκταρίου, είχε χιακές ρίζες και μάλιστα από το χωριό Λυθής, το οποίο αργότερα ο Άγιος Νεκτάριος υπηρέτησε ως διδάσκαλος, ως δημοδιδάσκαλος. Έτσι, βέβαια να πούμε ότι χειροτονήθηκε διάκονος στο Μητροπολιτικό Ναό, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Στο νησί μας είχε έρθει λίγο πιο πριν χειροτονηθεί διάκονος, έρχεται το 1866, δηλαδή σε νεαρή ηλικία, σχεδόν 20 χρονών, και υπηρέτησε για 7 χρόνια, όπως προανέφερα, σαν δάσκαλος. Σαν δάσκαλος δημοτικού σχολείου στο χωριό Λυθή. Το χωριό Λυθή, για όσους ίσως δεν γνωρίζουν την τοπογραφία της Χίου, είναι στα νοτιόχωρα, στα μαστιχόχωρα, και συγκεκριμένα είναι νοτιοδυτικά, στην νοτιοδυτική πλευρά της Χίου. Συνδέθηκε με μια ουσιακή μορφή του νησιού μας, τον Γέροντα Παχώμιο, τον ιδρυτή ενός μικρού μοναστηριού στη Χίου της Κήτης των Αγίων Πατέρων, ο οποίος υπήρξε πνευματικός ποδηγέτης του Αγίου. Συνδέθηκε λοιπόν με αυτή την Αγία Μορφή ο Άγιος Νεκτάριος και τον στερέωσε, τον βοήθησε πνευματικά ο Γέροντας Παχώμιος στην απόφαση που είχε πάρει να μονάσει, να ακολουθήσει την Εισάγγελο Πολιτεία, να γίνει μοναχός. Εκάρι μοναχός στην Σταυροπηγιακή και Αυτοκρατορική Μονή της Νέας Μονής, που είναι πολύ γνωστή σε όλη την Ελλάδα και έξω του ελλαδικού χώρου. Τη Νέα Μονή λοιπόν εκάρι μοναχός πια το 1876, αφού έμεινε 7 χρόνια διδάσκαλος στο Λυθί. Το 1857, όπως αναφέρατε κι εσείς, χειροτονήθηκε διάκονος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου, και μετονομάστηκε σε Νεκτάριο από το Γρηγόριος που είχε πάρει σαν μοναχικό όνομα. Αναστάσιος ήταν το βαπτιστικό όνομα του Αγίου μας. Μετονομάστηκε με τη μοναχική κουρά σε Γρηγόριος και μετά με την χειροτονία του στο βαθμό του διακόνου μετονομάστηκε σε Νεκτάριο. Εμείς βλέπουμε στις οθόνες μας τώρα και τα άμφια του Αγίου Νεκτάριου, τα οποία φυλάσσονται εκεί στο Μητροπολιτικό σας ναό. Είναι κάτι το μοναδικό, έτσι, ένας θησαυρός ανεκτήμητος. Πράγματι είναι ένας πολύτιμος πνευματικός θησαυρός για το νησί μας, για όλη την Ελλάδα. Είναι τα αρχιερατικά άμφια του Αγίου Νεκταρίου. Ναι. Αν μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για το πώς ήρθαν στη Χίο. Βέβαια, ναι. Ένας μακαριστός Μητροπολίτης Χίου, ο Παντελεήμονος Φωστίνης, ο οποίος ποίμανε το νησί μας στις δεκαετίες του 50 και του 60, υπήρξε πνευματικό παιδί του Αγίου. Είναι μάλιστα αυτός ο οποίος κίδευσε τον Άγιο και ο οποίος έβγαλε και τον επικίδιο λόγο την ημέρα της ταφής του Αγίου και του δωρήθηκε η αρχιερατική αυτή στολή από την ηγουμένη του μοναστηριού του Αγίου Νεκταρίου και ήρθε στην κατοχή του λοιπόν και όταν ήρθε σαν Μητροπολίτης εδώ στη Χίο ο Μητροπολίτης ο Μακαριστός, ο Παντελεήμονος Φωστίνης, τον έφερε μαζί του τον αρχιερατικό αυτό σάκο, αυτή την αρχιερατική στολή και με τη διαθήκη του, όταν ήταν να κοιμηθεί το 64, θυμάμαι καλά, ο Παντελεήμονος Φωστίνης, τον άφησε, τον κληροδότησε στον Μητροπολιτικό Ναό της Χίου μας και παραμένει μέχρι σήμερα. Είναι ένα ευλαβικό προσκύνημα. Κάθε πιστός ο οποίος θα προσέλθει στον Μητροπολιτικό Ναό
πρέπει θετικά να προσκυνήσει τα αρχιερατικά άφια του Αγίου Νεκταρίου. Είναι μια μεγάλη ευλογία για το νησί μας και για κάθε επισκέπτη του νησιού μας. Έτσι. Πάντως ήταν άριστος γνώστης της παιδαγωγικής, έτσι και σαν δάσκαλος εκεί στην Χίο, αλλά και βέβαια στην Ριζάριο έπειτα. Αυτό το γνωρίζουμε από διάφορες μαρτυρίες και καταγραφές. Και συνέδεε την διαμόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης των νέων για τη σημασία της αγωγής μιλώντας πάντοτε. Φυσικά, ναι, ο Άγιος Νεκτάριος ήδη από την παραμονή του στη Χίο που εξάσκησε το διδασκαλικό επάγγελμα, θα το λέγαμε, λειτουργήμα σωστότερα, ενδιαφερόταν για τους μαθητές και μάλιστα όχι απλά να τους μάθει γράμματα αλλά να τους συνδέσει με τον Χριστό, να γίνουν συνειδητοί χριστιανοί, πιστοί χριστιανοί. Υπήρχε πράγματι ένας άριστος παιδαγωγός, ιδίως το παιδαγωγικό του τάλαντο φάνηκε κατά τη διάρκεια που διευθύντησε, υπήρχε διευθυντής αλλά και δάσκαλος, καθηγητής στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Ενδιαφερόταν προσωπικά για κάθε μαθητή. Υπήρχε άριστος παιδαγωγός, άνθρωπος ο οποίος καλλιεργούσε εν Χριστώ τους μαθητές του και πράγματι και μέσα από τα συγγράμματά του βλέπουμε πολλές παιδαγωγικές συμβουλές και είναι πολύ γνωστό σε όλους το παιδαγωγικό έργο το οποίο άσκησε όχι μόνο με την στενή έννοια που ασκείται μέσα στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος αλλά φυσικά και εκτός σχολείου. Κύριε Ρουξάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά. Και εμένα επίσης ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που μίλησα για αυτόν τον αγαπητό Άγιο για μας τους Χιώτες που συνδέεται τόσο πολύ με το νησί μας, με την παραμονή του εδώ αρκετά χρόνια. Έφυγε για να σπουδάσει θεολογία στην Αθήνα και έτσι απομακρύνθηκε και από τη Χίο. Αλλά ο Άγιος αυτός είναι κοντά σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και όχι μόνο με τα μέρη που συνδέθηκε όπως το δικό μας το νησί της Χίο. Παντού είναι οι Άγιοι μας, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η χάρη του Αγίου να είναι μαζί με όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλειος Βοξάκης, λοιπόν, καθηγητής θεολογίας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο γυμνάσιο Κάμπου. Εκεί είναι θεολόγος, είναι καθηγητής ο κύριος Βοξάκης, λοιπόν. Είχαμε σήμερα, βέβαια, να πούμε στο Μητροπολιτικό Ναό τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία, η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μεθεόρτιος Εσπερινός σε λίγη ώρα στις 5 το απόγευμα. Τα Ιερά Άμφια του Αγίου τα είδατε και στην οθόνη σας. Θησαυρός ανεκτήμητος, τέθηκαν προς προσκύνηση. Είναι εκεί, στο Μητροπολιτικό Ναό. Ακούσατε και πώς βρέθηκαν εκεί. Χθες παραμονή, βέβαια, είχαμε και τον Αρχιερατικό Εσπερινό, ο οποίος τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε μια μικρή ανάσα και να περάσουμε στην επικαιρότητα.